υπήρχε μεγάλη πίεση συναισθηματική από πλευράς μας και λόγω της παρουσίας του κόσμου, αλλά και λόγω του ότι μέσα στην έδρα μας ένα Final Four Ευρωλίγκας για μια ομάδα η οποία ουσιαστικά έχει ένα χρόνο, δύο χρόνια ζωή, δεν είναι εύκολο. Περίμενα ότι το παιχνίδι θα πάει κάπως έτσι. Ήμουν αβέβαιος ότι θα κερδίσουμε. Περίμενα ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει η ομάδα να λειτουργεί. Έγινε στο δεύτερο κάλυπτο. Έσφιξε λίγο αίμα. Παρόλα αυτά, κάναμε λάθη, παιδικά λάθη, τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα κάναμε απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Απλά η κίνηση είναι μια ομάδα η οποία δεν μας ταιριάζει. Είναι αντισυμβατική όσον αφορά τον τρόπο που αγωνίζεται. Και γι' αυτό είχαμε μεγάλα προβλήματα. Θεωρώ όμως ότι τα κορίτσια παίξαν με πάρα πολύ ψυχή. Μπορεί να μην είχαν καθαρό μυαλό, ήταν όμως πολύ ψυχή. Χαρακτηριστικά ότι δεν δεχτήκαμε ούτε μία κόντρα από την κίνηση. Απεραντίας βάλαμε δύο γκολ στην κόντρα, είχαμε και άλλες ευκαιρίες που χάσαμε. Δείχνει πόσο όρεξη, πόσο πάθος είχαμε για να παίξουμε το παιχνίδι. Πρέπει να ανεβάσει από το Ολυμπιακό σε ένα τελικό. Να ανεβάσει 100%. Δεν όλα τα κορίτσια ήταν πολύ αγχωμένα. Νομίζω ότι τώρα παίζοντας τελικό και δεν θα υπάρχει άγχος, αλλά τουλάχιστον κάναμε ένα βήμα παραπάνω. Παίζουμε για πρώτη μας φορά σε ένα τελικό Ευρωλίγκας. Όποιος και αν είναι ο αντιπαλός μας, εμείς θα πούμε να παίξουμε κάτι με το φίλο μας. Πιστεύω ότι θα είμαστε αρκετά καλύτεροι από ό,τι είμαστε. Το αντίδοτο στο άγχος ήταν η Μπιανκόνη. Η Μπιανκόνη είναι μια παίκτρια που κάνει ορισμένες δουλειές μες στο παιχνίδι. Όταν την είχα πάρει το καλοκαίρι, πολλοί απορρίσανε. Είπα, εγώ δεν χρειάζεται να τους απαντήσεις, είναι η ίδια τις απαντήσεις. Αλλά θα σας πω και αυτό που είπα και προηγουμένως. Η άμυνα ήταν συνολική, η χρυσή ανέβηκε πάρα πολύ τελευταίο τάλετο και εκεί κρύβηκε το παιχνίδι. Επιλέγουμε αντίπαλο για το τελικό. Θα έχουμε κάποια προτίμηση. Αν και ξέρετε για τις δύο ομάδες που την έχει κάνει και με την ετοιμασία, με την άλλη έχετε παίξει ήδη ένα τελικό. Δεν θέλω να πάνω μαλαζονικός ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να παίξω τελικό με τις απατέλα γίνεται. Γιατί το έχω ξαναπεί στα κορίτσια, αν δεν να γίνεις βασιλιάς της Ούγκλας να σκοτώσεις το λιοντάρι. Αυτή είναι η ομάδα που είναι το λιοντάρι σε εμάς και θέλω να έχω ένα τελικό με τις απατέλα.